Θα καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Μανώλη Μιχελαράκη, πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Εστίας της Ιεράπετρας, να μας πει ακριβώς λοιπόν τι γίνεται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Παλαϊκός ξεσηκωμός για να μην γίνουν κατεδαφίσεις, κύριε Μιχελαράκη. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε είναι. Μετά από τις υποσχέσεις σας ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση ή κάποια μελέτη και θα δοθεί και παράταση κατεδαφής μέχρι το τέλος και της φετινής τουριστικής σεζόν, δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά, οπότε μαζέμε το τελευταίο όπλο στη φαρέτρα μας που είναι κινητοποιήσεις ώστε να αποτρέψουμε να μπει ο εργολάβος στις υπερουσίες μας. Δικαστικά ουσιαστικά τελειώσαν οι δυνατότητες, κύριε Μιχελαράκη, για τις επιχειρήσεις. Δικαστικά δυστυχώς βρεθήκαμε πάλι στη μέση των κυκλών, γιατί ενώ η Ελούντα αποφασίστηκαν να περάσουν τα ασφαλιστικά μέτρα και να εκδικαστούν σε 2 μήνες. Uh-huh. Ξαφνικά είδαμε μια αλλαγή πλεύσης από τη δικαιοσύνη που δήλωσε ένα αρμόδιο για την ίδια περίπτωση στην Ιεράπετρα. Και όταν μιλάμε για 10 κατασκευές στην Ελούντα, στην Ιεράπετρα μιλάμε για 52. Και καταλαβαίνετε, μιλάμε για όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπου η καταστροφή για την τουριστική Ιεράπετρα για το καλοκαίρι του 2024 αλλά και για τον επόμενο χρόνο θα είναι μεγάλη. Uh-huh. Τώρα, σήμερα καταφέρατε να σταματήσετε τις κατεδαφίσεις. Αύριο έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα. Αύριο έχουμε ενημέρωση ότι δεν θα έρθει ο εργολάβος, αλλά την Πέμπτη από ό,τι ακούμε ο εργολάβος θα είναι εδώ και θα υπάρχει με πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη από όλη την Κρήτη. Διότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης έχει απευθυνθεί στο Γενικό Διευθυντή Κρήτης και έχει ζητήσει μεγάλη συνδρομή αστυνομική ώστε να απομακρύνουν το πλήθος και να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις. Είχατε κάποιες διαβουλεύσεις και με την πλευρά της αποκεντρωμένης. Ναι, και μας ζητήσαμε αν μπορούν να μας δώσουν μέχρι 31 του Οκτώβρη μια παράταση. Συγγνώμη, αλλά δυστυχώς η διοίκηση της αποκεντρωμένης και η διοίκηση Κρήτη ήταν ανένδοτη και δεν υπήρχε κάποια συνέχεια συζήτηση. Και από πλευράς Δήμου, νομίζω ότι ο Δήμαρχος, κύριε Μιχελαράκη, ο κύριος Φραγκούλης, είπε ότι δεν υπάρχει κάποια πολιτική πρόθεση να δοθεί αυτή η παράταση των κατεδαφίσεων. Άρα, ό,τι είναι να γίνει από τη δική σας πλευρά είναι κοινωνικές πλέον αντιδράσεις, σωστά. Βέβαια, κοινωνικές πλέον αντιδράσεις. Μήπως και ιδρώσει κάποιο αυτή από τους κυβερνούντες και προχωρήσουν έστω την ίστατη στιγμή σε μια οικία που να δίνει μια παράταση έστω για αυτή την τουριστική σεζόν. Τώρα, με μια λέξη, με μια κουβέντα, κύριε Μιχελαράκη, ουσιαστικά τι θα σημάνει για τις δικές σας επιχειρήσεις η πιθανότητα να προχωρήσουν αυτές οι κατεδαφίσεις? Φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα παραλιακό μέτωπο 1500 μέτρα, όλη η παραλιακή ζώνη της Ιεράπετρας, για να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις, θα αφήσουν το τοπίο που έχετε δείξει από τους δέχτες στο Σύσι και θα είναι για όλη την Ιεράπετρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από την οικονομική ζημιά που θα έχουν οι επαγγελματίες της παραλίας, θα έχουν και οι υπάλληλοι, αλλά και ολόκληρος ο τουριστικός κλάδος, διότι το τουριστικό προϊόν αναπτύσσεται κάθε χρόνο και θα δεχτεί μεγάλο πλήγμα, ουσιαστικά θα σβήσει την Ιεράπετρα από το τουριστικό χάρτη για τα 2 επόμενα έτη. Αυτό φαίνεται, κύριε Μιχελαράκη, ότι έχει γίνει αντιληπτό και στην τοπική κοινωνία, διότι είδαμε και στις εικόνες μεγάλη μαζική ανταπόκριση στο δικό σας κάλεσμα για αυτή την κινητοποίηση στο Αιτικό Φλούριο, έτσι, καλέ. Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα τον κόσμο που δεν είχε κάποια επιχείρηση και ήρθε να μας βοηθήσει. Τον περιμένουμε την Πέμπτη σε δυνατότητες κινητοποίησης, γιατί την Πέμπτη τα πράγματα φαίνεται πολύ πιο δύσκολα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Για τον χρόνο σας και για τη διάθεση να αναδείξετε το πρόβλημα της Ιεράπετρας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχελαράκη. Είμαστε μαζί με το δίκιο, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε. Και να είστε καλά. Και με το σωστό. Δεν ζητάμε να κατεδαφιστούν, γιατί δεν είναι παράνομο. Ζητάμε να κατεδαφιστούν, αλλά όταν προβλέψει το κράτος να αναπλάσει την πόλη και τον παραλία της Ιεράπετρας και να υπάρχει και χρηματοδότηση, η οποία πεντάχθηκε, γιατί υπήρχαν 4 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά όπως βλέπετε καθημερινά πάρα πολλά έργα, ειδικά στην Κρήτη, απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνε κάπου αλλού τα χρήματα. Έτσι τα δικά μας χρήματα χάθηκαν. Υπάρχει μελέτη, υπάρχει το αίτημα όλων των κατοίκων της πόλης Ιεράπετρας για ανάπλαση, για αλλαγή του παραλιακού μετώπου. Οι καταστηματάρχες έχουν αποδεχτεί ότι πρέπει οι παλιές πέρκολες να φύγουν, αλλά θέλουμε να υπάρχει μια επόμενη μέρα για την πόλη, για τα καταστήματά μας, για τον τουρισμό στην πόλη μας. Ένα καλό ερώτημα, βέβαια, κύριε Μιχελαράκη, είναι και γιατί απεντάχθηκαν.
Και τι έγινε και φτάσαμε στο σημείο αυτό, δεν είμαστε ούτε εμείς να απενταχθούν. Οι υπεύθυνοι πρέπει να μας απαντήσουν. Σωστά. Που βρίσκονται στο κεντρικό κράτος. Ακριβώς. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.